Λευκωσία, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Κατηγόρησε ο Υπουργός Υγείας τους γιατρούς ότι κακώς αρνήθηκαν και δεν δικαιούνται να αρνηθούν να αλλάξουν πόστο ή να αλλάξουν καταστάσεις για να εξυπηρετήσουν αυτό το τμήμα. Αντέδρασε έντονα και η ΠΑΣΙΚΗ. Έχει όλο το ρεπορτάζ η Άννα Μαρία Ευτυχίου και αμέσως μετά και στην εκπομπή, στο πλαίσιο της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τι λένε οι πλευρές. Άννα Μαρία, καλώς μεσημέρι. Καλημέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τράβηξε το αυτί στους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας ο Γιώργος Παμπορίδης σε σχέση με τη λειτουργία του πιλωτικού προγράμματος Fast Track Ιατρείου Ταχείας Διαλογής και Εξυπηρέτησης Ασθενών, που εφαρμόστηκε εχθές στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Εξέφρασε και δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του μέσω ανάρτησης που ανέβασε στο Twitter χθες, γύρω στις 4 το απόγευμα. Συγκεκριμένα, Κατερίνα, έγραψε μη ικανοποιητική λειτουργία πιλωτικού Fast Track στις πρώτες βοήθειες. Ελλειπείς σχεδιασμοί, αναμένω ενέργειες από υπεύθυνους. Λίγα λεπτά προηγουμένως, ο Υπουργός είχε μεταβεί στις πρώτες βοήθειες για να ενημερωθεί για τη λειτουργία του ιατρείου και όπως διαπίστωσε, ο σχεδιασμός του οποίου λειτουργούσε στο ιατρείο ήταν λανθασμένος αφού δεν είχε προηγηθεί ενίσχυση του τμήματος από τις ιατρικές υπηρεσίες με ακόμη ένα γιατρό, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί από τις πρώτες βοήθειες γιατρός που εξυπηρετούσε στα επείγοντα περιστατικά. Και έτσι, στην ουσία, Κατερίνα, έμειναν οι πρώτες βοήθειες με ένα γιατρό λιγότερο. Να αναφέρουμε πως ο θεσμός του Fast Track που λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο μόνο στη Λευκωσία, λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Κυριακή από τις 2 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ και έχει ως απότερο στόχο την αποσυμφόρηση των επειγόντων περιστατικών και την μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών. Πρόκειται για ένα ιατρείο που θα αφορά τα λιγότερα επείγοντα περιστατικά, τα οποία ωστόσο χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Ο κύριος Παμπορίδης, Κατερίνα, μιλώντας το πρωί σε ραδιοφωνικό σταθμό, έστρεψε τα πειρά του και κατά των γιατρών του Δημοσίου, αφού, όπως είπε, οι γιατροί αρνούνται μετάθεσή τους στα τμήματα πρώτων βοηθειών και παρουσιάζουν άδειες ασθενείας. Συγκεκριμένα, είπε, πρόκειται για γιατρούς που προτιμούν να πίνουν καφεδάκι σε αγροτικά κέντρα και να τρώνε σουσούκο στα καφενεία αντί να δουλέψουν στις πρώτες βοήθειες. Τόνισε ότι η κατάσταση η οποία δεν επέτρεψε τη στελέχωση του ιατρείου Express δεν πρόκειται να συνεχιστεί και αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, θα πάνε σπίτι τους. Να σημειώσουμε τέλος, Κατερίνα, ότι από πλευράς της υπάρχει κίδια του Προέδρου της Σωτήρη Κούμα, μιλώντας στο ΣΥΓΜΑ, ανέφερε ότι η κατάσταση οδηγήθηκε εδώ που φτάσαμε, επειδή το Υπουργείο Υγείας δεν μπαίνει σε διάλογο με τους επαγγελματίες υγείας όταν λαμβάνει αποφάσεις που τους αφορούν, κάτι που αποδεικνύεται ακόμη μια φορά. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Μαρία. Συνέχεια στο θέμα και στο πλαίσιο της εκπομπής αργότερα, κυρίες και κύριοι.